τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τελικά εκείνοι που την πλήρωσαν ήταν οι συνταξιούχοι, στους οποίους επιφέρατε με τον νόμο Κατρούγκαλου 22 μειώσεις. Φέρατε πολλούς από αυτούς κάτω από το όριο της επιβίωσης. Τώρα τους υπόσχεστε επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Γιατί να σας πιστέψουν? Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση σε ό,τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα καταργηθεί με μια προοδευτική κυβέρνηση. Οι 10 σχολές που είπε ότι υπάρχουν στο μηχανογραφικό είναι για τις πράσινες σχολές, για την ελεύθερη πρόσβαση. Ήταν νόμος δικός μας. Τώρα θα εφαρμόσουμε αυτό το οποίο ίσχυε τόσα χρόνια στη χώρα και ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και το κατήρξε για να βγάλει φραγμό στα λαϊκά, στις λαϊκές οικογένειες. Ξανασκεφτείτε το λοιπόν, θα στηρίξετε, κύριε Κουτσούμπα. Έρχομαι στο ερώτημά σας, κυρία Τζίμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη με τους δανειστές. Είναι πρόσφατη ιστορία, μην κάνουμε ότι την ξεχνάμε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να τιμήσει την λαϊκή εντολή που πήρε και έφερε μια συμφωνία, πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, διότι παρέλαβε άδεια ταμεία, τη χώρα χρεοκοπημένη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτή τη συμφωνία τη φέραμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο του 19. Και καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια εκεί που τρεις κυβερνήσεις αποτύχανε. Να ρυθμίσουμε το χρέος. Να έχουμε 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Να φέρουμε τη 13η σύνταξη. Κάθε Δεκέμβρη να δίνουμε από τα πλεονάσματα ό,τι περίσσευε από το πλεόνασμα που είχαμε, όχι από τα δανεικά, στους αδύναμους και στους συνταξιούχους. Και ο κ. Μητσοτάκης εκεί που φέραμε εμείς τη 13η σύνταξη, την κατήργησε. Και έλεγε ήταν ψίχουλα, αλλά την κατήργησε. Και σήμερα δεν δίνεται τα αναδρομικά που αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Κύριε Πρόεδρε, εκείνες πάντως τις ίδιες δύσκολες μέρες οι συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν εδώ που τα λέμε το δίκαιο τους. Ωστόσο, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, 8 Ιανουαρίου του 2016, 3 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ήρθαν αντιμέτωποι και με άγριο ξύλο και δακρυγόνα επί των ημερών σας αυτά στην αρχή της Ηρώδου Αττικού. Αισθάνεστε υπόλογος απέναντί τους? Κυρία Τζίμα, νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να τηρήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν ήταν το δικό μας πρόγραμμα. Είχαμε τους μνημονιακούς καταναγκασμούς, είχαμε απέναντί μας το Σόιμπλε εκείνη την εποχή και κάποιοι λέγανε βάστα Σόιμπλε. Εν τούτης, πιστεύω ότι υπήρξε η μέγιστη δυνατή κοινωνική συνένεση και κατανόηση στην προσπάθειά μας να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο σήμερα. Και θέλω, ειδικά επειδή μιλάτε για τους συνταξιούχους, να επαναλάβω 7 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα στους συνταξιούχους αυτή την τετραετία. 4,5 δις από τη 13η σύνταξη που κατέχει ο κ. Μητσοτάκης και 2,5 δισεκατομμύρια τα αναδρομικά. Αυτά θα δοθούν πίσω.